never had love. And you want me to go without. Forgiveness. Did you come to raise the dead? Did you come here to play Jesus for the lovers in your way? Did I ask too much? Ask too much? More than a love. More than a love. Gave me nothing now. It's all I got. Μυρτό, ελάτε εδώ κοντά μας. Μόλις έχετε ολοκληρώσει και τη δεύτερη σας εμφάνιση, στην κιθάρα ο Στέλιος Αντωνίου, στο βιολί ο Μάριος Παύλου και στο καχόν ο Ρένο Σόνερ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ελάτε εδώ κοντά μας. Λοιπόν, δάκι μου. Λοιπόν, όταν ακούς ωραία μουσική, ανοίγουν οι ουρανοί, καθαρίζουν τα αυτιά μας, πολιτισμός. Μπράβο σας. Ευχαριστώ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα έχεις πει όλα με αυτά τα λίγα λόγια, Χριστίνα μου. Εγώ νιώθω τόσο λίγη. Αλήθεια σας λέω. Τι να πω. Όχι, μην τα λέτε. Όχι, το λέω. Όχι, όχι. Αφού το λέω. Τι, να μου πεις τι θα πω. Ευχαριστώ. Κάσε με να νιώθω λίγη τέλος πάντων. Σας ζήλεψα ρε παιδιά. Λέω να είχα κι εγώ έτσι τόσο λίγο από το ταλέντο τους. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Jake. Είπαμε, εκνευριστικά τέλειο όπως πάντα. Να σου πω κάτι έτσι, ώρες μου θύμιζες πραγματικά την Michael Bolton. Δεν ξέρω, μ' άρεσε. Εσύ, κοριτσάκι μου, όσο σε βλέπω και λέω μπράβο για το ομαδικό σου πνεύμα, για το πόσο καλή δασκάλα είσαι, τόσο σε βλέπω και λέω άνετα. One woman show, καθόμουν ώρες να σε ακούω, πραγματικά. Ευχαριστώ. Η αλήθεια, επειδή ο κόσμος και εμείς και εγώ τελευταία έμαθα κάποια πράγματα για την Μυρτό, θέλουμε έτσι εντάχυσε μισό λεπτό να μας πεις όλα αυτά που κάνεις, αν και είναι λίγο, το ξέρω. Στην Κύπρο. Και στην Κύπρο και στο εξωτερικό και στην Αμερική ακόμη. Δέστηρα τώρα που θα κοκκινήσει, γιατί ντρέπεται κάθε φορά που τη ρωτάνε. Δεν μου αρέσει να περιαυτολογώ, η αλήθεια. Δεν έχεις περιαυτολογήσει ποτέ, δεν τα έχουμε μάθει από σένα.
Φτάσαμε στον ημιτελικό, δεν έχεις πει ποτέ τίποτα και φυσικά εννοείται δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, αλλά την... ξέρουμε, όπως ξέρουμε για όλους τους υπόλοιπους τι κάνουν και για τη Μυρτώ. Τι να πρώτα πω. Διδάσκω ζούμπα, σας καλώ να έρθετε να κάνετε ένα μάθημα μαζί μου όποτε θέλετε. Θα κάνουμε μαζί ένα σου είπα. Θα κάνουμε μαζί. Θέλω βεβαίως να διοργανώσουμε ένα μάθημα ζούμπα μαζί. Και όχι μόνο διδάσκει ζούμπα, πηγαίνεις και στο εξωτερικό. Ναι, επίσης είμαι μία από τις ανερχόμενες καλλιτέχνες, από τους ανερχόμενους καλλιτέχνες που έχει προσλάβει το ζούμπα. Γράφω τραγούδια μαζί τους και τα κάνω perform σε συναυλίες στο εξωτερικό. Και στην Κύπρο όποτε μπορώ, είναι χαρά μου να συμμετέχω και σε τέτοια show και φιλανθρωπικού χαρακτήρα και μη και να προσφέρω με όποιον τρόπο μπορώ. Να είσαι καλά, Μυρτώ μου. Λοιπόν, πηγαίνετε κατευθείαν στο Βαγγέλη μας, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λίγα έχεις πει, είναι πολύ περισσότερα αυτά που κάνει, έχει πει το 1/10, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Βαγγέλη μου. Και έκανε και opening act στην Beyoncé, αν δεν κάνω λάθος, ή στη Σακύρα. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, στην Αμερική. Λοιπόν, προκαλώ λέει εδώ την Παυλίδου να χορέψει τσατσά με τον Δάκη σε χορογραφία του Jake, και ότι στον κόσμο. Σήμερα, τώρα, έτσι όπως είναι η Χριστίνα μας σήμερα ειδικά. Σήμερα ούτε μέχρι την καντίνα του Μέκα δεν πηγαίνει η Χριστίνα. Πού? Ναι, αλλά δεν θυμάμαι. Με τον Σον Πολ έχω τραγουδήσει και με τον Pitbull ήμουν μία από τις τέσσερις χορευτρίες που τον πλαισίωνα. Αλλά θα ήταν τιμή μου να έκανα opening act στην Beyoncé. Στο επόμενο. Τάξε μου που λέμε στην Ελλάδα. Πάρα πολύ καλά σχόλια από την κριτική μας επιτροπή και πάμε να δούμε και τη βαθμολογία μας. Δάκη μου. Μ' αρέσει που μας είπε για το Zumba ενώ έχει κάνει support στην Beyoncé. Τέλος πάντων. 10. Παιδί μου, το ανέρεσε, δεν ακούς. Χριστίνα μου. Αλλού είσαι. Το ανέρεσε. Περίμενε, τα χαρά μου. Ναι, είπε... ναι, με το Pitbull ήταν. Δεν της άρεσε η Beyoncé, με το Pitbull ήταν, Δάκη μου. και τον Σον Πολ. Ήτανε. Έλα, Χριστίνα μου, το δεκαράκι πήγε. Δεν ξέρω αν είδατε τι έκανα. Έκανα 10. Λοιπόν, 10. 10 λοιπόν από τη Χριστίνα. Τζέικ. Και άλλα 10. Ευχαριστούμε. Βέβαια, τελικά δεν σας εμάτιασα, άρα δεν πιάνει το μάτι μου. Ναι, όχι, είναι τζογιαλούρικο, ναι, όχι. Άρα, δεν πιάνει το μάτι μου. 3 δεκάρια και σε αυτή την εμφάνισή σας. Θα κάνω πλάκα τώρα. Αν φύγουμε εμείς, θα πιάνει το μάτι σου. Απαραία μου, παραία μου. Λοιπόν, όχι. Εγώ μόνο για τις εμφανίσεις είπα, μόνο για τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής. Δεν μίλησα για τον κόσμο. Εάν θέλετε λοιπόν όλοι εσείς που έχετε το 50% να στηρίξετε τον Αλέξανδρο και τη Μυρτώ για να τους δούμε στον τελικό του Dancing, θα πρέπει να καλέσετε στο 931-376 ή από το κινητό σας τηλέφωνο με ένα μήνυμα γράφοντας TAF76 και αποστολή στο 55 77. Πραγματικά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία.